Καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα σας, κύριε μου. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Εσείς τι κάνετε εκεί στην ωραιότερη πόλη της Ελλάδας? Σιγά σιγά αρχίζουμε να τα μαζεύουμε και να φεύγουμε, διότι τελικά όλος ο κόσμος θα γίνει ιολόγος, λοιμοξιολόγος, γιατρός. Τώρα φαρμακοποιοί, όλοι οι πάντες γίνανε. Οπότε νομίζω ότι δεν έχουμε και καμιά δουλειά να κάνουμε. Τα λένε σε όλα τα site, τα λένε σε όλα τα κανάλια. Ξαφνικά οι πάντες ανακάλυψαν την κεταμίνη. Είμαι σίγουρος ότι τις επόμενες μέρες, μήνες, εβδομάδες κάποια σκυλάκια ή γατάκια θα ονομάζονται με αυτό το όνομα. Εν πάση περιπτώσει δεν αλλάζει τίποτα. Πάντα η ίδια εικόνα, εμένα τουλάχιστον στα μάτια μου αυτό φαίνεται, με το πώς ακριβώς διακινείται μια πληροφορία. Δεν αδικώ κανέναν, απλούστατα σας λέω, κύριε δημοσιογράφε μου, ότι έχουμε χάσει την μπάλα. Ναι. Δεν φταίμε εμείς που έχουμε χάσει την μπάλα. Φταίει η συνθήκη, φταίει η ζωή, φταίει η πραγματικότητα. Έχουμε να κάνουμε, θα θυμάστε πριν από κάποιους μήνες, το περίφημο χάπι βιασμού, ή το the pill, the willing pill και όλα αυτά. Κατά καιρούς ακούμε όλο και πιο συχνά διάφορα καινούργια πράγματα, τα οποία ενώ εχθές δεν τα ξέραμε, μέσα σε 2-3 μέρες γινόμαστε τόσο οικοί με αυτά τα πράγματα που πραγματικά εμένα αυτό το πράγμα προσωπικά με τρομάζει. Και λόγω του διαδικτύου, γιατί λόγω του διαδικτύου, κύριε καθηγητά. Ορίστε, λόγω του διαδικτύου γινόμαστε όλοι ειδικοί σε 2 λεπτά μέσα. Εννοείται. Ένα σερφάρισμα στο ίντερνετ, γεια σας. Και ξέρετε κάτι, δεν αδικώ κανέναν, το ξαναλέω, δεν τα έχω με κανέναν, ή μάλλον τα έχω αλλά δεν θέλω να το πω, για τον απλούστατο λόγο ότι η ευκολία πρόσβαση στην πληροφορία είναι ακριβώς και αυτό το ευεργέτημα το οποίο ζητήσαμε και πήραμε από την ιστορία και την επιστήμη. Αυτό θέλαμε, όσο το δυνατόν γρηγορότερη, εγκυρότερη πληροφορία. Τώρα, τα δεξιά-αριστερά, οι παρενέργειες, πάντα υπάρχουν, εννοείται. Όπως ένα φάρμακο. Ένα φάρμακο φτιάχνεται για να κάνει καλά μία ασθένεια. Παρόλα αυτά όμως έχει και παρενέργειες, έτσι, ή ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Έτσι, επειδή όλο αυτό το κακό γίνεται στην πόλη που ζείτε, θέλω αρχικά να μας πείτε τι ακριβώς είναι η κεταμίνη, πού χρησιμοποιείται, τι ακριβώς, ποιες είναι οι παρενέργειες, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω πώς να το ρωτήσω. Αυτό που μπήκε στη ζωή μας ξαφνικά, αυτό το φάρμακο, πού χρησιμοποιείται, πολύ απλά. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, εμείς αυτό το φάρμακο το διδάσκουμε, εγώ προσωπικά το διδάσκω στους φοιτητές μου του τετάρτου έτους όσον αφορά το πώς φτιάχνεται, το πώς χορηγείται, το πώς δουλεύει. Κατηγοριοποιείται στα γενικά αναισθητικά, μάλιστα είναι και ένα από τα σως θέματα στις εξετάσεις. Αχα. Αρκετές φορές κομμάτια που περιστρέφονται γύρω από την κεταμίνη μπαίνουν σαν θέματα στις εξετάσεις. Το ενδιαφέρον με αυτό το φάρμακο, πρώτα απ' όλα αυτό το φάρμακο φτιάχτηκε, συνδέθηκε πρώτη φορά όταν γεννήθηκα, το 1962. Μερικά φάρμακα που συνδέονται με την ημερομηνία γέννησής μου, ξέρετε, τα ξέρω απ' έξω. Ναι. Λοιπόν, φτιάχτηκε τότε, αλλά χρειάστηκε να περάσει ο λογικός χρόνος των 8-10 ετών για να μπει στη θεραπευτική. Παρόλα αυτά γνώρισε στον πόλεμο του Βιετνάμ από την Park & Davis πολύ μεγάλη άνθηση, γιατί πραγματικά εκείνη την εποχή ήταν ένα εξαιρετικό γενικό αναισθητικό. Και όταν λέμε γενικό αναισθητικό εννοούμε μία ουσία την οποία στην κάνουν ένεση, να το πούμε λαϊκά, και χάνεις την αίσθηση του πόνου. Αυτό θέλουμε σαν αναισθητικό. Δεν θέλουμε έναν άνθρωπο ο οποίος να μπει σε μια διαδικασία, π.χ. σε ένα κόμμα και να κινδυνεύσει η ζωή του.
Ήταν εξαιρετικό λοιπόν αυτό το φάρμακο όταν πρωτοσυντέθηκε το 62 και εφαρμόστηκε αρχές δεκαετίας 70, διότι ενώ παρήχε σημαντική αναισθητική επάρκεια, δεν πείραζε ούτε τον αναπνευστικό ρυθμό, ούτε τον καρδιακό ρυθμό. Και ως εκ τούτου θεωρήθηκε ένα, και ήταν στην πραγματικότητα, και υπήρξε για τουλάχιστον μια εικοσαετία, ένα από τα πρώτα φάρμακα επιλογής σε χειρουργία. Έτσι. Αχα. Δεν ήταν πουθενά αλλού διαθέσιμο και η χρήση του αποκλειστικά ήταν σε χειρουργία και τα χορηγούσαν εξειδικευμένοι επιστήμονες, όπως είναι αυτοί οι αναισθησιολόγοι, οι οποίοι ήξεραν το πώς θα ενισχύσουν τη δόση ή πώς θα σταματήσουν τη χορήγηση ή τι θα κάνουν αν υπάρξει παρενέργεια κλπ. Στη συνέχεια και ειδικά μετά το 2005, έτσι χοντρικά σας λέω μια εκτίμηση, ναι, επειδή η φαρμακοβιομηχανία δεν παρήγαγε πλέον καινούργια νέα φοβερά και τρομερά φάρμακα, υπάρχει εδώ και καμιά δεκαριά χρόνια, ίσως και παραπάνω, μια υστέρηση στην παραγωγή brand new drugs που λένε, δηλαδή το καινούργιο super wow ας πούμε φάρμακο. Γι' αυτό το λόγο πολλές εταιρείες μπήκαν στη διαδικασία ήδη γνωστά φάρμακα να τα ψάχνουν, επιχειρώντας να βρουν μήπως και κάπου αλλού αυτά δουλεύουν. Και ούτωπως άνοιξε ένα παράθυρο για την συγκεκριμένη ουσία, για την κεταμίνη, ως αντικαταθλιπτικό. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν αποδείχθηκε wow η φαρμακάρα που ξέραμε και τώρα ξανά έγινε φαρμακάρα. Έχει πάρα πολλά προβλήματα στη χρήση της και στη χορήγησή της ως αντικαταθλιπτικό. Παραμένει με λιγότερη ένταση και πυκνότητα χρήσης στα φαρμακεία των νοσοκομείων και στα χειρουργεία των νοσοκομείων, γιατί τα χειρουργεία τα προμηθεύονται από τα φαρμακεία. Στη χώρα μας επισήμως κυκλοφορεί μόνο από τον ΙΦΕΤ, είναι κρατικός οργανισμός που φέρνει επισήμως, κάνει επίσημη εισαγωγή από Ευρώπη, παγκοσμίως εν πάση περιπτώσει, ουσίες και φάρμακα των οποίων τον έλεγχο θέλει να έχει επακριβώς, και εκεί μπαίνει μία τελεία. Αυτή είναι η εικόνα. Τώρα, τι μπορεί να βρεθεί στο διαδίκτυο? Ειλικρινά σας λέω τα πάντα. Ναι. Μπορείτε να το βρείτε, ξέρω εγώ, και σε μορφή πέτρας. Μπορείτε να το βρείτε σε μορφή ατμού. Μπορείτε τα πάντα. Μπορώ να το βρω, να το ψάξω, να το βρω και να το αγοράσω δηλαδή, έτσι? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που δεν μπορείτε να ψάξετε, να το βρείτε, πάντα πολλές φορές στα όρια της παρανομίας, εκμεταλλευόμενος, εάν ξέρετε, τις διαφορές που υπάρχουν στα καθεστώτα, τι ισχύει σε κάθε κράτος. Έτσι, γιατί μια ουσία που είναι ελεύθερη να κυκλοφορεί σε ένα κράτος, δεν λέω την κεταμίνη, μιλάω γενικά τώρα, ναι, στη δική σας, στο δικό σας κράτος μπορεί να είναι απαγορευμένη. Εσείς λοιπόν την παραγγέλνετε από την Ινδία ας πούμε, υπάρχουν εκατοντάδες εργοστάσια τα οποία παράγουν φαρμακευτικά προϊόντα πανφθηνότατα, θα σας πω χαρακτηριστικά το Viagra. Έτσι, πρόλαβε η Νοβάρτης και έφτιαξε όσο ό,τι έφτιαξε και πήρε ό,τι πήρε, και από εκεί και μετά το Viagra κυκλοφορούσε σε τιμή για μια πεντάρα στο Κωνσταντάρα. Ναι. Είναι θέμα πλέον του καθενός να αποφασίσει τι θα κάνει, αυτοδιάθεση έχουμε. Μπορεί να θεωρείς, εγώ με συγχωρείτε, αλλά εάν το φάρμακο δεν είναι από εταιρεία που γνωρίζω, δεν το βάζω στον οργανισμό μου. Τελεία παύλα. Είμαι ανόητος, είμαι αντιδραστικός, είμαι του φόρμαλ, τυπικιστής, όπως θέλετε πείτε μου, αλλά πειραματάκι ας πούμε με ένα φάρμακο που μπορεί να έχει φτιαχτεί σε μία στάνη έξω από το Νέο Δελχή, εγώ μέσα μου δεν το βάζω. Παρ' όλα αυτά κυκλοφορεί. Τώρα,
όπως αυτό κυκλοφορούν τα πάντα, δεν χρειάζεται να σας ενημερώσω εγώ γι' αυτό, το ξέρετε. Mm. Τώρα, από εκεί και μετά, στη συγκεκριμένη περίπτωση της φερόμενης ως δολοφόνου και μητροκτόνου και δεν ξέρω και πώς το λένε και παιδοκτόνου, κουλουπού κουλουπού όλα τα χαρακτηριστικά, τα επίθετα βάλτε τα μπροστά, για μένα υπάρχει πολύ ακόμα δουλειά σε αυτούς που ψάχνουν. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα για μένα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πάρω θέση, είναι ένοχη, δεν είναι ένοχη, ανάφτε φωτιές να κάψουμε κόσμο και αυτά. Αυτά είναι, είδατε τις εικόνες που ήταν τα ρεπορτάζ έξω από τα σπίτια της κυρίας Πισπυρίγκου την ημέρα της συλλήψεως. Έτσι, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο παρά ένα zoom να κάνετε στις φάτσες, το επαναλαμβάνω και ας παρεξηγηθώ, στις φάτσες αυτών που ήταν απ' έξω και να προσέξετε τι έκαναν αυτοί που ήταν απ' έξω για να καταλάβετε το δράμα το οποίο ζούμε και το οποίο πρόκειται με μαθηματική ακρίβεια να μεγενθηθεί στο μέλλον. Έτσι, όταν βλέπεις τον άλλον ο οποίος πηγαίνει να βγάλει σέλφι με το παράθυρο από πίσω του πατζούρι να γράφει ξέρω εγώ θάνατος, δεν ξέρω εγώ τι άλλο έγραφε, ναι. Καταλαβαίνετε ότι κάτι καλά δεν πάει. Και συμβαίνει και στην πόλη σας όλα, όλο αυτό το κακό. Λοιπόν, πήρα τη σκυτάλη από τη δική μας, δηλαδή έφυγαν τα φώτα της κακής δημοσιότητας της δικής μας πόλεως και πήγανε εκεί στη δική σας τώρα. Το τελευταίο διάστημα. Γιώργο μου, είναι θέμα που θα βγαίνει. Εγώ θεωρώ ότι παντού συμβαίνουν τα πάντα. Και παντού συμβαίνουν τα πάντα, γιατί ξέρετε κάτι, εμείς θέμε. Σήμερα είναι η επέτειος, δεν ξέρω πόσα χρόνια κλείνονται, δεν ξέρω καλά την αριθμητική να την κάνω, από τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Σας έχω πει εκατομμύρια φορές στον αέρα του ραδιοφώνου ότι μία από τις πιο συγκλονιστικές, εν πάση περιπτώσει να το πω σε εισαγωγικά, ατάκες που για μένα αυτό το πράγμα έχει δουλέψει και σαν οδηγό στη ζωή μου, είναι η κουβέντα αυτού του συγχωρεμένου ανθρώπου, ο οποίος είπε ότι στο τέλος αυτό που μένει δεν είναι τα κακά έργα των κακών ανθρώπων, αλλά η αποτρόπαια σιωπή των πολλών. Και πίσω από αυτή την αποτρόπαια σιωπή των πολλών μπορείτε να καταλάβετε γιατί έχουμε φτάσει εδώ και γιατί χειρότερες μέρες μας περιμένουν. Διότι κανένας δεν μιλάει, κανένας δεν ενοχλείται, όλοι διεκδικούν δικαιώματα αγνοώντας ότι υπάρχει και άλλη μια λεξούλα που λέγεται υποχρέωση και γίνονται όλοι δημοκράτες μόνο όταν στο μυαλό τους αυτό που έχουν είναι η αναρχία. Είναι δημοκρατικό μου δικαίωμα να κάνω ό,τι γουστάρω. Με συγχωρείτε κύριοι, αυτή δεν είναι δημοκρατία. Και τα αποτελέσματα, τα επιχείρια αυτής ακριβώς της διαδικασίας, δυστυχώς θα τα ζήσουν τα παιδιά μας πολύ εντονότερα από ό,τι τα ζούμε εμείς. Από εκεί ξεκινάνε και εκεί τελειώνουν όλα. Πριν από ένα μήνα νομίζω πόσο ήτανε, πόσο γρήγορα ξεχάστηκε αυτή η φρίκη που έγινε στο γειτονικό εδώ νομό της Ηλίας, που γιατί του χρώσταγαν τα νίκια εκτέλεσε εμψυχρό μάνα πατέρα και έπνιξε με τα χέρια του δύο παιδιά. Ένα μήνα, 40 μέρες, ναι, δεν είναι παραπάνω. Ναι, τόσο είναι, καλά το λέτε, ναι. Δηλαδή εμείς έχουμε εθιστεί με τη φρίκη και κοιτάμε, μάλλον αγανακτούμε, γιατί τα κανάλια τώρα εδώ στον πόλεμο της Ουκρανίας βάζουν μπλερ στους νεκρούς και στους αποκεφαλισμένους. Εμείς το θέλουμε αυτό το πράγμα, θέλουμε αίμα, θέλουμε κλειδαρότρυπα. Αυτή είναι η ουσία της ζήσης μας. Αυτό θέλουμε να βλέπουμε. Και αυτό μας προσφέρουν απλόχερα τα κανάλια, δεν είναι κορόιδα τα κανάλια. Και δεν φταίνε τα κανάλια γι' αυτό. Βέβαια, εγώ το λέω χρόνια αυτό, κύριε καθηγητά. Αχ, και αυτό που με στεναχωρεί τώρα είναι ότι μιλήσαμε επιστημονικά τόση ώρα και δεν μας έμεινε ούτε ένα λεπτό να μιλήσουμε για τη μεγάλη σας αγάπη που διέπρεψε χθες στο γήπεδο της Λεωφόρου και φαντάζομαι στη χαμένη ευκαιρία του Καντουρί είπα, έχει πλάκα, δεν το είδα από μακριά, αλλά έχει πλάκα να είναι ο Ζαμπά αυτός και μετά ποιος τον ακούει, τον κύριο καθηγητή. Ευτυχώς ήταν ο Καντουρί.
στη χαμένη ευκαιρία. Δηλαδή πιστεύετε ότι αυτό έλειπε? Όλα τα άλλα τα είχαμε και αυτό μας έλειπε. Δεσμεύομαι ότι μέσα στην εβδομάδα θα περάσουμε χρόνο στον αέρα του Λίμπερο μαζί, καθαρά ποδοσφαιρικά, γιατί είναι και μεγάλη εβδομάδα για τον ΠΑΟΚ αυτή η ευρωπαϊκή εβδομάδα. Εννοείται. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα φώτα σας. Επιτρέψτε μου ένα δευτερόλεπτο να πω το εξής. Ας σταματήσουμε να πατάμε και να δίνουμε κλικ. Έχω ρίξει χθεσινοβραδινό καυγά με την κυρία Ευαγγελία. Να πατάμε και να δίνουμε κλικ σε ειδήσεις, των οποίων ο τίτλος είναι προφανέστατα for the festivals. Ναι. Δεν οροδεί κανένας. Δηλαδή εγώ μπορώ να φτιάξω αυτή τη στιγμή ένα μπάνερ, ένα, πώς το λένε αυτό εκεί, μια ιστορία, και να λέω από κρυπτά γραπτά του προπάπου μου που τα είχε σαν πειρατής στη γαλέρα του το 1640, εξηγείται γιατί η Ρούλα το έκανε. Κύριε δημοσιογράφε, θα πάρω 100.000 κλικ σε μία ώρα. Εύκολα. 100.000 ανόητοι. Πάψτε, αδέρφια μου, να είστε ανόητοι. Πάψτε να τους δίνετε τροφή. Σας φιλώ, σας αγαπώ. Νίκη στη Μαρσέιγ. Νίκη. Νίκη στη Μαρσέιγ. Α, στη Μασσαλία. Έτσι όπως το είπατε, νόμιζα ότι θέλατε να νικήσει η Μαρσέιγ και πήγα να πέσω κάτω, ξέρας τώρα. Εντάξει, οκ. Okay, δεν το κατάλαβα καλά έτσι πως το είπατε, ναι. Τώρα αυτό, εντάξει, θα μπορούσα να πω αγαπώ Ζαμπά, αλλά όχι, αυτό δεν θα μπορούσα να το πω ποτέ. Σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλά κουράγια. Να είστε καλά.